Πληθαίνουν οι ενδείξει ότι μια μεγάλη τράπεζα τη Wall Street, η Morgan Stanley, αντιμετωπίζει πρόβλημα με τα απαγορευτικά κέρδη και την τήρηση των ρυθμιστικών κανόνων. Μετά την Goldman Sachs, για την οποία ήδη οι ανησυχίε είναι μεγάλε, μπήκε στο κάδρο και η Morgan Stanley. Για μεγάλο μέρο του τρέχοντο έτου, η Goldman Sachs ήταν η μεγάλη τράπεζα τη Wall Street σε δύσκολη θέση, καθώ αντιμετώπισε μια δαπανηρή υποχώρηση από τι καταναλωτικέ τραπεζικέ συναλλαγέ, περικοπέ θέσεων εργασία, δυσάρεστε αναφορέ για τι σχέσει των συνεργατών και Ακόμη και ερωτήσει για το μέλλον του CEO David Solomon. Αλλά τώρα η Morgan Stanley βρίσκεται επίση υπό αυξανόμενο έλεγχο καθώ ετοιμάζεται να παραδώσει τα ενία στον Ted Pick, ο οποίο θα αντικαταστήσει τον James Gorman ω διευθύνο σύμβουλο τον Ιανουάριο. Η μετοχή τη Morgan Stanley μειώθηκε κατά 14% του τελευταίου 3 μήνε και σχεδόν 11% του τελευταίου 6 μήνε, περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη τράπεζα με σημαντική δραστηριότητα στην Wall Street. Η Goldman συγκριτικά σημείωσε μείωσε πτώση κατά περίπου 5% του τελευταίου τρει μήνε και ελαφρά άνοδο του τελευταίου έξι μήνε. Η μεγαλύτερη μονοήμερη πτώση των μετοχών τη Morgan Stanley σε περισσότερα από τρία χρόνια 7% σημειώθηκε τον Οκτώβριο, καθώ αποκάλυψε ότι η επενδυτική τραπεζική υποαπέδωσε το τρίτο τρίμηνο. Όλη η Wall Street αντιμετώπιζε μία παρατεταμένη ύφεση στι συναλλαγέ, αλλά η μείωση κατά 27% των εσόδων τη Morgan Stanley από την επενδυτική τραπεζική την τοποθετούσε στην τελευταία θέση μεταξύ των μεγάλων τραπεζών. Ρυθμιστικά ζητήματα αρχίζουν επίση να συσσωρεύονται στην τράπεζα. Ένα τέτοιο πονοκέφαλο είναι μια πολυετή ομοσπονδιακή έρευνα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε τι λεγόμενε μπλοκ συναλλαγέ ή τι ιδιωτικέ πωλήσει μετοχών. Η ΣΕΜΑΦΟΡ ανέφερε ότι η τράπεζα θα μπορούσε να καταλήξει να πληρώσει μεταξύ 500 εκατομμυρίων και 1 δισεκατομμυρίου δολάριων για να διευθετήσει τι έρευνε μπλοκ συναλλαγών από το Υπουργείο Δικαιοσύνη και την Επιτροπή Κεφαλαίου Αγορά, ενώ επίση συμφωνούσε να βελτιώσει του εσωτερικού Ελέγχους. Η Μόργαν Στάνλεϊ φέρεται επίση να προσπαθεί να αντιμετωπίσει τι ανησυχίε τη Federal Reserve του κύριου ρυθμιστή της σχετικά με ξένου πελάτες διαχείριση περιουσίας. Η Fed θέλει να μάθει αν η Morgan Στάνλεϊ έχει του κατάλληλου ελέγχου για να διασφαλίσει ότι αυτοί οι πελάτε δεν ξεπλένουν χρήματα, σύμφωνα με ένα άρθρο την περασμένη εβδομάδα στη Wall Street Journal. Ο τραπεζικός αναλυτή τη Wells Fargo, Mike Mayo, είπε ότι η μετοχή τη Morgan Stanley εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσει σε πολλά μέτωπα επειδή οι επενδυτέ έχουν ανησυχίε. Η ουσία είναι ότι η Αμερικανική οικονομία μετά από την υποβάθμιση και από την moon της δεν εμπνέει εμπιστοσύνη και δημιουργεί την εικόνα μια υπερδύναμης που προσπαθεί να κρύψει τα προβλήματά τη, θεωρώντα πω θα φανεί αδύναμη στο εξωτερικό, ειδικότερα απέναντι στι έτερες υπερδυνάμει τη Ρωσία και τη Κίνα.